παρουσιάσω τώρα το γιατρό για να μας πει για μία-μία περίπτωση. Ο κύριος Θάνος Παράσχος, μαιευτήρας γυναικολόγος, ειδικός και στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Καλημέρα σας, κύριε Παράσχο. Εμείς όμως, επειδή είμαστε φίλοι, θα κοροϊδέψω τον κόσμο, σε μιλάω στον ελληνικό. Γιατί είσαι και ο γιατρός μου, οπότε θα σε λέω Θάνο. Έλεγα λοιπόν στα κορίτσια, πριν πει ο Θάνος τα ιατρικά του, που είναι καταπληκτικός σε όλα αυτά. Και είναι και γουρλής, κορίτσια, πρέπει να σας πω. Θέλω να πω το εξής, ότι άκουγα τα σχόλια των κυριών. Που έλεγαν ότι γνωριστήκατε έξω. Σωστή. Και ότι σε συμπάθησαν με τη μία. Και τους λέω εγώ ότι πού να αρχίσετε την προετοιμασία, μες στην καλή χαρά θα είναι ο Θάνος. Και βεβαίως εμείς θα σας παρακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια. Δηλαδή και η προετοιμασία που θα κάνετε για την εξωσωματική, θα είμαστε κοντά σας, θα σας καλύπτουμε τα πάντα, μέχρι να γεννήσετε το καλό τους και ο κύριος Παράσχος θα είναι δίπλα σας. Να παρουσιάσω πρώτα τα κορίτσια. Όχι, να πω κάτι. Να πεις πρώτα για την περίπτωση της Κυριακής. Έχει πολύ καλές, και έχει πολύ καλές πιθανότητες να μείνει έγκυος. Έχει. Βεβαίως, το γεγονός ότι έκανε αυτή την παιδιέγεση δεν οφείλεται στα φάρμακα τα πολλά. Πιθανώς χρειάζεται λίγα φάρμακα και θα πρέπει να γίνει κάποια πολύ σωστή διέγερση των οθικών για να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό το σύνδρομο που λέγεται υπερδιέγερση, το οποίο μπορεί και να μην μπορέσουμε να το αποφύγουμε και ειδικά αν θα μείνει έγκυος. Mm-hmm. Διότι αυτό συνήθως γίνεται σε γυναίκες που έχουν πολλά οάρια, αυξημένα ιστρογόνα και μένουν έγκυες με ένα ή δύο έμβρια. Αλλά αυτό κοσμές φορές προλαμβάνεται και όλες τις φορές θεραπεύεται. Βεβαίως υπάρχουν στάδια απλά, μέτρια και πιο έντονα, αλλά αν ξέρεις τι κάνεις και τι φάρμακα να δώσεις, ειδικά αν το πάθεις, είναι κάτι το οποίο. Δεν είναι σοβαρή δηλαδή η περίπτωση της Κυριακής, πιστεύω. Πάντως είναι μια από τις παρενέργειες της εξωσωματικής αυτή. Να πούμε κάτι, ναι. Η εξωσωματική έχει παρενέργειες. Έχει παρενέργειες, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια παρενέργεια της τάξης του 5%, ίσως πιο αυξημένο σε γυναίκες που έχουν πολυκυστικές οθήκες. Mm-hmm. Και τι σημαίνει πολυκυστική οθήκη? Είναι μια οθήκη η οποία έχει μικρά-μικρά οθυλάκια στην περιφέρεια, υπερηχογραφικά και ενδοκρινολογικά έχει κάποιους διαφορετικούς παραμέτρους, εμφανίζει γυναίκα σε σχέση με. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Αυτές οι φωτογραφίες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε όλες οι γυναίκες. Τι ακριβώς συμβαίνει σε κάποια θέματα, το έχετε βρει με την Πάτρα. Ναι. Το φωτογραφικό υλικό, αν μπορέσουμε να το έχουμε εμείς εδώ. Εδώ, για εξηγήστε μας. Εξήγησε κορίτσια και από εκεί μπορείτε να κοιτάξετε. Η οποία έχει ένα διάφραγμα στη μέση και κάλλιστα μπορεί να λυθεί αυτό υστεροσκοπικά, δηλαδή να γίνει μια τομή στη μέση του διαφράγματος και να λυθεί απόλυτα και να δημιουργηθεί μια φυσιολογική μήτρα. Είναι κάτι το οποίο εμφανίζει, το βλέπουμε αρκετά συχνά. Mm-hmm. Και έχει, η θεραπεία του είναι πάρα πολύ καλή και όταν γίνεται υστεροσκοπικά αυτό το διάφραγμα. Ναι, αυτό δηλαδή δεν είναι πρόβλημα, το φτιάχνετε εσείς ιατρικά, ναι, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να λυθεί. Μα αυτό το πρόβλημα, δηλαδή, αν το έχει μια κυρία, μπορεί και να μην συλλαμβάνει, Θάνο. Με αυτό το πρόβλημα, οι πιθανότητες να μείνει και από μόνη της υφίστανται. Δηλαδή, μπορεί να μείνει Αν όμως δούμε ότι δεν μένει έγκυος και κάνουμε μια υστεροσκόπηση και να υπεγράφουμε και το διαπιστώσουμε, mm-hmm. τότε σε αυτή την περίπτωση πηγαίνουμε και το λύνουμε υστεροσκοπικά. Αυτά τώρα που βλέπουμε είναι τα προβλήματα που έχει η μήτρα. Αυτή, ναι, είναι πάλι υστεροσκοπικά. Ώστε να μην γίνεται σύλληψη ή να θέλει τακτοποίηση χειρουργική. Είναι ένας πολύποδας. Να δούμε πώς είναι και πολύποδας. Ναι, υστεροσκοπικά. Είναι σαν ένα μικρό σταφυλάκι, αν θέλετε, το οποίο είναι σαν ένα ξένο σώμα μέσα στη μήτρα και πάλι μπαίνουμε ιστεροσκοπικά με ένα τηλεσκόπιο και το λύνουμε, το κόβουμε με ένα ψαλιδάκι και το αφαιρούμε. Ο πολύποδος τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στη γυναίκα? Είναι σαν ένα ξένο σώμα, δίνει αιμορραγίες στην περίοδο. Περισσότερο με τις αιμορραγίες έχει σχέση πρώτον και δεύτερον και με την υπογονιμότητα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφαιρείται αν το βλέπουμε. Πότε καταλαβαίνει η γυναίκα ότι το έχει, εκτός αν δεν κάνει εξέταση, πότε θα πρέπει να ανησυχήσει? Αν δεν κάνει εξέταση, όταν έχει περισσότερο αίμα στην περίοδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από ένα μικρό μέγεθος και μπορεί σιγά σιγά με το χρόνο να μεγαλώσει. Και σπάνια αν δεν το βγάλει μπορεί να γίνει καρκίνος. Αυτό είναι συνήθως καλοήθης όγκη. Άρα πρέπει να αφαιρούνται όλοι αυτοί οι όγκοι, να μην υπάρχει τίποτα. Μικροί ή μεγάλοι είναι καλύτερα να αφαιρούνται. Μπορεί να εμποδίσει αυτό, Θάνο μου, και την σύλληψη? Βεβαίως. Μπορεί να εμποδίσει δηλαδή. Έχουμε άλλη εικόνα που μπορούμε να δούμε, για να δούμε λίγο τα προβλήματα που μπορούν πιθανώς. Πολυκυστικές που είπατε. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό έχετε εσείς. Πολυκυστικές οθήκες. Αυτό έχει Κυριακή ή είχε. Ναι, και έχει. Μάλιστα έχω κάνει και καυτηρίαση. Ναι, και αυτό είναι μια καυτηρίαση. Αυτό είναι το ovarian drilling που λέγεται. Δηλαδή
καυτηριάζεται η οθήκη, είτε με λέιζερ είτε με διαθερμία, και ο φλοιός και τα οθυλάκια σπάνε, πέφτουν κάποιες ορμόνες οι οποίες είναι επιβλαβείς για να συλλάβει κάποιος, τα πέφτουν τα αδρογόνα και έτσι έχει καλύτερες πιθανότητες να κάνει ορυξία και να συλλάβει. Όσο τα έχεις αυτά, τι είπες Κυριακή μου? Το έχω διαπιστώσει από τότε που έκανα την εξέταση. Συγγνώμη. Τι? Αυτό που δείξατε τώρα. Την επέμβαση. Ναι, λαπαροσκοπικά. Έχει φτιάξει και ο κύκλος μου και νιώθω δηλαδή πιο... νιώθω τις ορυξίες. Ναι. Νιώθω κάθε πότε έχω ορυξία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν είναι γόνιμη, γιατί δεν έχω, τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει πλέον. Αυτό το δείχνει με τον γιατρό όμως. Ναι. Σημασία έχει ότι έχει βελτιωθεί η κατάστασή σας. Ότι έχει βελτιωθεί η κατάστασή μου. Ναι. Άρα αυτά δεν τα αφήνει καμία. Εγώ θέλω να πάμε και στις άλλες τις γυναίκες, μετά θα σας παρουσιάσω όλες, κορίτσια μου. Θέλω να πάμε και στις άλλες τις γυναίκες, τι πρέπει να προσέχουμε γυναικολογικά. Τι δεν πρέπει να αφήνουμε, ώστε να γίνεται πρόβλημα στο μέλλον. Σωστά. Και για καρκίνους και γιατί δεν συλλαμβάνουν πολλές γυναίκες, μπορεί και να μην το ξέρουν, έτσι δεν είναι, Θάνο? Σωστά. Για τις παρενέργειες, πριν με διάκοψε, θέλω να σου πω κάτι. Γιατί είχε δημιουργηθεί κάποιο μεγάλο θέμα πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια, και ακόμη και τώρα ακούμε διάφορα προβλήματα και το άγχος των γυναικών. Είναι ο καρκίνος του μαστού με την εξωματική. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα σε ρωτούσα. Κακώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα πριν από καιρό, πριν από πολύ καιρό. Πριν από 2 χρόνια. Πριν από 2 χρόνια. Ένα μισή χρόνο είχε γίνει μια εκπομπή και δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα. Δεν έχει σχέση αυτό το πράγμα με... Όχι, όλες οι μεταναλύσεις από πάρα πολλά, από μεγάλες σειρές χιλιάδων περιστατικών έχουν δείξει ότι είναι απόλυτα ασφαλής το να κάνει κάποιος μία και δύο και τρεις και τέσσερις εξωματικές. Λες τέσσερις. Άμα πάμε στις 15. 15 κάποιος δεν θα χρειαστεί να κάνει, γιατί αν δεν μείνει με 3-4 προσπάθειες σε καλά χέρια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα είναι. Γιατί υπάρχουν γυναίκες, και το ξέρουμε όλες, κορίτσια. Ναι, ναι. Οι οποίες δεν ξέρω αν είσαστε και αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε και τηλεφωνικές γραμμές αρκετές που κάνουν και 8 και 10 και 15. Και 16 και 20 έχω ακούσει. Εγώ θα είμαι κατά όλων αυτών. Το ξέρω πολύ καλά. Αλλά το τι κάνουν είναι άλλο θέμα και πώς το κάνουν. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε να δούμε άλλο πρόβλημα γυναικολογικό και μετά να περάσω. Να μας το εξηγήσει ο κύριος Παράσχος. Πάμε στην επόμενη κάρτα λοιπόν. Εδώ τι είναι αυτό? Εδώ είναι μια κύστη ενδομητρίωση στην αριστερή οθήκη και ένα πολύ μικρό ενωμίωμα πάνω στη μήτρα. Αριστερά αυτό το λίγο μαύρο που φαίνεται. Η οποία λύνεται λαπαροσκοπικά, δηλαδή ανοίγεται αυτή η κύστη, βγαίνει από μέσα, αποφλοιώνεται ο ιστός της κύστης. Και μετά η γυναίκα, αν οι σάλπιγγες είναι φυσιολογικές, το σπέρμα είναι φυσιολογικό και η μήτρα είναι καλή, μένει από μόνη της έγκυος. Άρα υπάρχουν πολλά θέματα που μπορεί μια γυναίκα και πολλά προβλήματα γυναικολογικά που να μην μπορεί να μείνει έγκυος. Βεβαίως. Έτσι, τα οποία πρέπει να γίνονται εξετάσεις. Βεβαίως. Η εξωματική ξεκίνησε πρώτα απ' όλα από προβλήματα των σάλπιγγων. Δηλαδή, σάλπιγγες. Οι συμφύσεις ή όπως κάποιες από τις κυρίες είχαν μία ή δύο εξωμήτριες, δεν μπορούσαν να μείνουν έγκυες. Οπότε παίρναμε τα οάρια, τα γονιμπούσαμε το σπέρμα και βάζαμε τα έμβρια στη μήτρα, γιατί υπήρχε μηχανικό πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπήρχε επικοινωνία μήτρας και κοιλότητας περιτονιακής. Την Κυριακή την αναλαμβάνετε, κύριε Παράσχο? Βεβαίως. Η Κυριακή λοιπόν ξεκινάει, θα τις πείτε εσείς, μετά από τις εξετάσεις που θα κάνετε, φαντάζομαι. Έτσι, και αν την αναλαμβάνετε, για να πάει πολύ καλά, και θα πάει πολύ καλά. Πάμε λοιπόν, δίπλα μου έχω την Άννα. Μακρύ. Η Άννα Μακρύ είναι μικρότερη. Θα το πούμε αυτό αν παίζει ρόλο η ηλικία. Να μας πει πρώτα η Άννα, να πω την ηλικία σου, Άννα μου. Ναι, βεβαίως. Είναι 30 ετών. Για πες μου, προσπαθείς. Προσπαθώ 4 χρόνια με τον άντρα μου. Ναι. Έχω κάνει 2 σπερματεγχύσεις και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα παρά μόνο τον κύκλο. Έχω πάρα πολύ ασταθή κύκλο. Ναι. Δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα όπως τα κορίτσια στην παρέα μας εδώ. Ναι. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλά θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα παιδί. Σου έχει δημιουργηθεί έμονη ιδέα και άγχος? Όχι, άγχος ναι. Ναι. Ναι, έχω άγχος το να κάνω, γιατί 4 χρόνια που προσπαθώ, εντάξει. Είσαι από αυτές τις γυναίκες που κάθε μήνα, ξέρεις, λένε αχ, μου ήρθε πάλι περίοδος. Ναι, να σας πω κάτι, το είχα λίγο ξεχάσει αυτό το διάστημα, αλλά μόλις ξανά με πήραν και τα κορίτσια τηλέφωνο, ξανά αγχώθηκα, μπήκα πάλι στη διαδικασία λίγο τώρα. Θέλεις πάντως με πολύ μεγάλη επιστήμη. Ναι, και εγώ και ο άντρας μου πάρα πολύ να κάνουμε ένα παιδί. Όταν βλέπεις τα άλλα παιδιά πώς νιώθεις? Σε πιάνει και μια κακία? Κακία όχι. 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 Μια ζήλια ναι. Ζήλια. Ναι, λίγο. Είναι φυσιολογικό, κύριε Παράσχο. Φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Δεν είναι κακιά ζήλια αυτή. Όχι, όχι. Βέβαια, όχι. Καλή ζήλια. Καλή έννοια. Αλλά με αυτά που ακούω, πιθανώς και η Άννα να έχει και εκείνη ένα
ίσως μέτριος απλό σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, γιατί λέει ότι η περίοδος έρχεται λίγο πιο... Το έχω κοιτάξει, μου έχουν πει ότι δεν έχω πολυκυστικών. Καλό, κάθε γιατρό, ναι, σίγουρα, ναι. Τα δύο γιατρός εδώ σας έχω φέρει σε καλά χέρια. Λοιπόν, άρα, το πάμε λίγο στην ηλικία. Η Κυριακή είναι 40, η Άννα μας είναι 30. Τι γίνεται, κοίταξε, πόσο πιο εύκολο είναι, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά το έχω πάει και εγώ όλα αυτά με τους γιατρούς που ρωτάω. Όσο μεγαλώνει η ηλικία είναι τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα και αυτό έχει να κάνει γιατί το άριο εκφυλίζεται, χαλάει κατά κάποιο τρόπο. Όσο μεγαλώνει η ηλικία της γυναίκας. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γυναίκα που είναι 43 χρονών και ειδικά όταν έχει πολυκυστικές οθήκες και βγάζει πολλά οάρια δεν έχει πιθανότητες να μείνει έγκυος, έτσι, αλλά σίγουρα όσο μεγαλώνει η ηλικία τόσο πέφτουν τα ποσοστά γονιμοποίησης και επιτυχίας. Ναι. Εδώ τώρα για την Άννα μας. Άννα μου, πόσες φορές έχεις κάνει? Δύο σπερματέχηση. Είναι άλλο πράγμα είναι αυτό άλλο που έχει κάνει. Σπερματέχηση είναι άλλο πράγμα, το πούμε. Ότι, μάλιστα δεν έχει πάρει ενέσεις, έχει πάρει κάποια χάπια. Ενέσεις στα χάπια και κάποιες ενέσεις της πρεγνήλ. Νομίζω ότι στον αέρα. Να σας πω κάτι, εσείς πριζόσασταν αυτές τις ενέσεις. Είχατε κάποιες προβλήματα, γιατί η Κυριακή μας είπε ότι είχε κάποια... Κάθε γυναίκα νομίζω ποικίλει, έτσι. Για πες μου. Έχω πάρει κανένα δυο κιλά. Αλλά επειδή συνέπεσε το να κόψω και το κάψιμο για να μπορέσω να βοηθήσω λίγο την κατάσταση, ίσως τα πήρα λίγο μαζεμένα. Πώς ένιωθες όταν έκανες όλη αυτή την προσπάθεια, ποια ήταν η ψυχολογία σου και πώς ήταν ο οργανισμός σου? Πήγα πολύ καλά, ένιωθα, δηλαδή πίστευα, το πίστευα μέσα μου. Βέβαια όταν βλέπαμε το αποτελέσμα, εντάξει, απογοητευόμουν λίγο. Τι έκανες εκείνη την ημέρα, δεν είναι η μεγαλύτερη αγωνία για μια πάρα γυναίκα? Πάρα πολύ. Μόλις πάει να πάρει το αποτέλεσμα, είναι θετικό. Ναι, είναι μεγάλη αγωνία. Ναι. Λίγο πέφτεις ψυχολογικά, αλλά μετά πεισμώνεις και λες θα ξαναπροσπαθήσω. Αυτό ήθελα να ακούσω λοιπόν. Αυτό. Άρα η Άννα μας είναι 30 ετών, θα κάνετε τις εξετάσεις και... Ναι, είναι καλές πιθανότητες. Καλές πιθανότητες. Η Ιωάννα Κατσαβού. Είμαι. Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε, Ιωάννα μας? Μια χαρά. Πολύ καλά σας βλέπω σήμερα. Έχετε κάποιο πρόβλημα, προσπαθείτε? Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? Είμαι 9 χρόνια. Ναι. Προσπαθώ 9 χρόνια. Α, προσπαθείτε 9 χρόνια. Για έχω κάνει 8 φορές εξωσωματική. Έχω κάνει αφαίρεση σαλπίγκων. Ναι. Και προσπαθώ να αποκτήσω κι εγώ ένα παιδί. Δεν έχετε παιδί καθόλου? Όχι. Όχι. Έχω μείνει έγκυος. Έχετε μείνει έγκυος. Ναι, όχι με εξωσωματική. Κανονικά. Φυσιολογικά. Ναι. Αυτό είναι καλό, Θάνο. Αυτό είναι καλό, μας δίνει ελπίδες. Η Άννα είναι η πρόκληση της παρέας. Για πες, γιατί είναι η πρόκληση της παρέας, μου αρέσουν οι προκλήσεις. Γιατί έχει κάνει αρκετές προσπάθειες, είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία από τις υπόλοιπες. Από αυτά που μου έλεγε λίγο νωρίτερα. Έχει κάνει 8 προσπάθειες. Ναι. Δεν βγάζει τώρα τελευταία πολλά οάρια. Παρ' όλα αυτά μου είπε όμως ότι βγάζει. Κάνω οάρια, αλλά δεν είναι δυνατά. Τόσο καλά. Ναι. Αυτό θα το δούμε. Εξαρτάται από τη φαρμακευτική αγωγή, το πώς θα δοθούν τα φάρμακα, τι πρωτόκολλο θα κάνει κάποιος. Υπάρχουν καινούργια σκευάσματα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα δεδομένα, τόσο με τα φάρμακα όσο και τα καλλιεργητικά υλικά. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ, η Ιωάννα ήρθε από πού? Από Ζαχάρο Ηλία. Από την Ηλία μας ήρθε. Σήμερα χθες ταξίδευε και ήρθε από την Ηλία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η θεραπεία. Να πάω Όχι, εδώ μένω. Μένεις εδώ. Αλλά η καταγωγή σου είναι από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Να πω κάτι τώρα. Επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Θα ρωτήσουμε το γιατρό και έχουμε να δούμε μία επίσκεψη που είχαμε κάνει εμείς στο ιατρείο του και μας είχε δείξει ζωντανά την οληψία ή την εμβριομεταφορά. Και μετά θα συνδεθούμε και με μία κυρία που μαζί με τον κύριο Παράσκο έκανε τρίδημα. Είναι εξωσωματική, θα την έχουμε μαζί μας, ο Βαλεντίνο βρίσκεται εκεί και θα συνδεθούμε και με τις άλλες κυρίες από όλη την Ελλάδα που έχουν κερδίσει να είναι κοντά στον κύριο Παράσχο και να κάνουν παιδί και να κάνουν εξωσωματική. Σε 2 με 3 λεπτά είμαστε όλοι παρέα κοντά σας για να σας δώσουμε θάρρος, κορίτσια, να ξεκινήσετε. Θα με μαλώσει το διάλειμμα, αλλά αφήστε τον σε μένα αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Παιδιά, βέβαια, τις έφερα πιο πολύ για να είναι μαζί μας, να μας πούν και αυτές τις δικές τους εμπειρίες. Εδώ κοντά μου λοιπόν για εσάς που δεν μας είδατε πριν από λίγο, έχω την Κυριακή, η οποία έχει κάνει 4 προσπάθειες και θα ξεκινήσει πάλι μαζί με τον κύριο Παράσχο. Είναι η Άννα, που είναι η πιο μικρή νομίζω της παρέας, που είναι 30 ετών, η οποία έχει παντρευτεί πόσα χρόνια? Είναι 3 χρόνια παντρεμένη. 3 χρόνια παντρεμένη και έχει κάνει... 4 χρόνια προσπαθώ και 4 χρόνια προσπαθεί. Ωραία. Έχουμε μιλήσει με την Ιωάννα μας, η οποία η Ιωάννα προσπαθεί 10 χρόνια να αποκτήσει παιδί, έχει κάνει 8 προσπάθειες και τώρα πάμε για την ένατη. Ένατη. Έχουμε λοιπόν τώρα την Ιωάννα μας. Πριν όμως... θα σε παρουσιάσω τώρα, Ιωάννα.
Τώρα. Η Ιωάννα λοιπόν, μας έλεγε κάτι πολύ ωραίο στο διάλειμμα. Η Ιωάννα είναι, όχι, η Ιωάννα είναι πιο μικρή, είναι 29 ετών η Ιωάννα. 28. 28 η Ιωάννα μου. Η Ιωάννα λοιπόν είναι 28 ετών, προσπαθεί 8, Ιωάννα πες τα. Έκανα πρώτο εξομήτριο στα 20 μου. Εξομήτριο στα 20. Mm-hmm. Ναι. Στην πορεία κάποιες προσπάθειες δεν μπορούσα να μείνω έγκυος. Παθαίνω δεύτερο εξομήτριο, χάνω τελείως τη μία σάλπιγγα. Ακριβώς μετά το εξομήτριο παθαίνω συστροφή σάλπιγγας με οθήκη. Χάνω και δεύτερη σάλπιγγα μαζί με τη μία οθήκη. Αλλά όπως έλεγα και πριν, είστε η παρηγοριά μου. Βλέπω εσάς και παίρνω κουράγιο. Όταν άκουσα ότι θα δίνατε τις εξωματικές, λέω, δεν ξέρω, κάτι μου είπε μέσα μου ότι θα είμαι εδώ. Έβλεπα τα βράδια, πολλές φορές σας βιντεοσκοπώ και σας ξαναβλέπω. Ο άντρας μου λέει να σου βάλω τη ρούλα σου να ηρεμήσεις. Είσαστε το κουράγιο μου, πραγματικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Θέλω να είμαι το γούρι σου τώρα. Μακάρι. Δεν θέλω να είμαι το κουράγιο σου, ε. Όλα καλά. Ο Θάνος είναι τρομερός γιατρός. Όλα καλά θα πάνε. Ειλικρινά ήταν και ο λόγος που ήμουν σίγουρη, γιατί άκουσα το όνομα του κύριου Παράσχου. Είναι ένας από τους καλύτερους. Έτσι, ακριβώς. Είναι και δικός μου γιατρός. Μην κοιτάτε που εγώ είμαι ατίθαση, κορίτσια. Γιατί εγώ έχω αποφασίσει να πούμε την αλήθεια και ο Θάνος με μαλώνει. Είπα μετά την τελευταία εμπειρία που είχα, που ήταν δυσάρεστη, δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα 100%. Γιατί μια και μιλάμε όλες μαζί και λέμε αλήθειες αυτήν εδώ την εκπομπή πάντα. Δεν θέλω να κάνω άλλη προσπάθεια. Ο Θάνος με μαλώνει, αλλά θέλω πρώτα να αποκαταστήσω εσάς. Και αφού λοιπόν είμαι χαρούμενη και το ξεχάσω τελείως. Θα πάρω κουράγιο από εμάς. Θα πάρω κουράγιο από εσάς και από άλλες κυρίες που θα βγουν τώρα στις γραμμές μας. Κυρία Κορομιλά, εγώ έχω τσακωθεί για εσάς. Τσακωθήκατε για μένα. Βεβαίως, και λέω ότι είστε οι καλύτεροι και όχι μόνο θα κάνει ένα, θα κάνει δύο παιδιά, λέω. Με ποιον τσακωθήκατε? Με όλο τον κόσμο τσακώνουμε. Γιατί τι σας τσακώνω κουβέντα για εσάς? Τι σας λένε για μένα? Μου λένε ότι σας έχω τρομερή αδυναμία και δεν είναι σωστό, μου λέει, να κάνεις έτσι. Για εκείνη λέω ό,τι πει. Ό,τι πει. Α, Θάνο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι ο ρομαντικός τώρα. Ναι, ναι, θέλει. Να προσπαθήσει. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να έχουμε. Γιατί και ο κόσμος νομίζει ότι προσπαθείς κάθε μήνα, εσύ προσπαθείς μια φορά στο. Να το πει ο Θάνος. Κάθε πότε προσπαθώ, Θάνο μου. Προσπαθείς μια φορά στο χρόνο και αυτό με το ζόρι. Γιατί το μεγάλο του σουάγου είναι να πάει καλά το κανάλι και η εκπομπή. Ναι, είναι το άγχος μου αυτό. Είναι και όταν περνάει. Όχι, είναι ότι. Κουράζεται η γυναίκα, δεν κουράζεστε? Πάρα πολύ. Να λέμε και την άλλη. Είναι ψυχοφθόρο. Πάρα πολύ. Τρομερά. Θάνο, λέμε όλες οι γυναίκες ότι είναι ψυχοφθόρο. Και μας πρίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και νεύρα, Θάνο, ε. Πέστε τα κορίτσια. Είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και περίεργες διακυμάνσεις. Έχουμε εξάψεις. Έχουμε ταλαιπωρία. Κλαίμε. Καταθλίψεις. Αλήθεια είναι αυτά. Α, γι' αυτό πρέπει κάποιος να φροντίσει. Να πάνε όλα καλά και εν πάση περιπτώσει να δώσει κάποια φόρτιση, κάποια όθηση ψυχολογική, ναι, στον κόσμο ο οποίος προσπαθεί πολύ καιρό ή και λίγο καιρό για να του δώσει κουράγιο να προσπαθήσει και να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει ψυχολογική φόρτιση. Η Ιωάννα μας είναι εύκολη περίπτωση, μια και είναι και πιο μικρή. Η Ιωάννα είναι σχετικά εύκολη περίπτωση, απλά έχει ταλαιπωρηθεί και εκείνη με τα χειρουργία και έχει μία οθήκη αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά αυτό που είναι καλό είναι ότι έχει μείνει δύο φορές έγκυος, έστω και με εξομήτριο, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει γονιμοποίηση, ότι πιθανώς τα οάρια και τα έμβρια που κάνει είναι καλά. Είναι θέμα προσπάθειας καθαρά. Το πρόβλημά της είναι ότι έχει μία οθήκη, άρα λιγότερα οάρια. Αυτό θα το δούμε. Μάλιστα. Και θα δούμε και πώς θα ανταποκριθεί. Θα τα πούμε γιατί έχουμε τηλεφωνικές. Να σας πάω σε αυτό που περιμένετε, ναι, και ναι, σε αυτό που θέλετε. Ναι, και σε αυτό που ο γιατρός κάνει με τα μαγικά του χέρια. Βαλεντίνο, πού είσαι? Καλημέρα. Δεν μπορώ να φωνάξω γιατί εδώ έχω ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία μωρά. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Ναι, τα βλέπετε. Όλες τα βλέπουμε. Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι της κυρίας Προμπονά, της κυρίας Λίτσας Προμπονά, η οποία με τη μέθοδο της εξωσωματικής έκανε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία μωρά. Τρία πανέμορφα μωρά που είναι πάρα πολύ μικρά. Ναι. Καλημέρα, Λίτσα μου. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, Ρούλα. Γεια σου, Λιτσάκη. Και εύχομαι να συνεχίζεις τις προσπάθειές σου, να μην το βάζεις κάτω. Λίτσα. Η Λίτσα σήμερα θα μας δείξει την αισιόδοξη πλευρά της ζωής και το αισιόδοξο μήνυμα ότι χρειάζεται προσπάθεια, έτσι δεν είναι, Λίτσα μου? Ναι, ναι, προσπάθεια. Πού, δεν τη βλέπω τη Λίτσα. Τα βλέπουμε τα μωρά. Τι είναι, αγόρια, Θάνο? Είναι δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Είναι, ο γιατρός σου είναι και σένα εδώ? Ναι. Μα είναι νόστιμος ο γιατρός, ε. Πολύ νόστιμος. Όλες οι γυναίκες πάντου λέμε τέτοια να μας προσέχει. Για πες, Λιτσάκη. Τι να πω, να μην σταματήσεις τις προσπάθειες, όλες οι γυναίκες. Όλες, τα κορίτσια όλες, εδώ, όλες οι γυναίκες, ναι. Και να είναι αισιόδοξες, όλα θα πάνε καλά.
πες μας, Βαλεντινό. Μπορούμε, ναι. Τι λέγατε με τη Λίτσα, για να λέγαμε, εγώ έλεγα ότι είναι πολύ μικρή, μου φαίνεται πολύ μικρή σε ηλικία, είναι μόλις 27. Ναι. Ήθελα να τη ρωτήσω πόσο καιρό είναι παντρεμένη και πότε αποφασίσατε να κάνετε παιδί. Είμαι 3 χρόνια παντρεμένη και αποφασίσαμε πριν ένα χρόνο περίπου. Έκανα 2 εξωσωματικές, με τη δεύτερη πέτυχε. Ταλαιπωρηθήκαμε βέβαια λιγάκι γιατί ήταν 3, ήθελε πολύ ακινησία, ναι. Αλλά όλα πήγανε καλά. Την με τη βοήθεια του γιατρού, η πρώτη φορά εντάξει, δεν πέτυχε. Την πρώτη φορά απογοητεύτηκες? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Να πάρουμε τη μια μικρή αγκαλιά. Πόσο ημερών είναι? 32 ημερών. Να σου πω, Βαλεντίνο, Λίτσα, εσύ όλα αυτά που εμείς εδώ μιλάμε με την Ιωάννα, με την Κυριακή, με την Άννα, που λέμε ότι υπάρχει μια διαδικασία στην όλη ιστορία αυτή και η προετοιμασία και μας στήρει ψυχολογικά αλλά και οργανικά, ίσχυσε σε σένα? Ίσχυσε, αλλά δεν το έβαλα κάτω. Ναι. Δεν με ένοιαζε καθόλου, ούτε ο πόνος, ούτε τίποτα. Ναι. Είχα βάλει πείσμα να κάνω παιδάκια, ναι. Και τα έκανα. Ωραία. Θα πάρουμε τη μία. Ναι, έχει 2 ο Θάνο αγοράκι. 2 κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Ωχ, είναι δύσκολο να κάνεις τρίδημα. Είναι δύσκολο. Για να μας πει ο γιατρός. Μην τα ακούς τον γιατρό, Βαλεντίνο. Ναι, δεν ακούω πολύ καλά. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, το να κρατήσει τα 3. Η εγκυμοσύνη είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σχεδόν όλες αυτές οι εγκυμοσύνες καταλήγουν σε κάποιο πρόωρο το κετό ή εν πάση περιπτώσει εμείς επεμβαίνουμε και κάνουμε την κεσαρική νωρίτερα, διότι είναι περισσότερο προς την υγεία της μητέρας και των νεογνών. Και συνήθως γεννάνε στην 33-34η εβδομάδα επιλεκτικά με κεσαρική, αν δεν γεννήσουν νωρίτερα. Αλλά είναι μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Έτσι. Τα τρίδημα. Σίγουρα δεν θα ήθελα να είναι 3, να κυοφορούν όλες οι γυναίκες με 3 μωρά. Θα ήθελα να κυοφορούν όλες με 1 μωρό. Με 2 αλλά... θες. Και με 2 καμιά φορά, αν προκύψει τι να κάνουμε. Αλλά σίγουρα το πιο επιτυχές από όλα είναι να κυοφορεί κάποιος με ένα μωρό. Με ένα έτσι, μωρό. Γι' αυτό και αυτή είναι η τάση γενικά στην, στην Ευρώπη. Στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, υπάρχει το νομοσχέδιο και το κράτος. Το κράτος έχει δώσει δωρεάν 6 προσπάθειες εξωσωματικής σε όλες τις γυναίκες με την προϋπόθεση, όχι με την προϋπόθεση, αλλά όλες οι γυναίκες μεταφέρουν εκεί 1 με 2 έμβρια. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να γίνει εδώ. Μια που το κράτος συνεισφέρει απλά το 75% των φαρμάκων και κάποιο πολύ μικρό ποσό για την εξωματική. Σχεδόν όλη η εξωματική γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ήθελα να πω, στον ιδιωτικό. Έτσι, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Λίτσα, όλα αυτά. Κακώς ή καλώς, ορισμένες φορές έχουμε αντικαταστήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και να σου πω κάτι, υπάρχει πολλοί κόσμος, Λίτσα, βλέπουμε την μπέμπα σου τώρα. Ναι. Λέω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν 2, 3 και 4 εξωσωματικές και παραμένουν με το άγχος και με το μαράζι. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που σε παρακάλεσα προσωπικά. Φορές υπάρχει τάση να βάζουμε λίγο περισσότερα έμβρια και γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε κάποιες γυναίκες να κυοφορούν τρίδημα. Πάνω στην προσπάθειά μας και στην ένταση να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα σύντομα. Να και ο μπαμπάς. Βλέπεις για τον μπαμπά, είναι ο Στέλιος. Λοιπόν, ελάτε λοιπόν να μας συστήσετε τα μωρά σας τώρα. Τι είναι? Εδώ είναι η μπέμπα, ναι. Από εκεί είναι ο μπέμπις που κρατάει ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς. Και ναι. Η άλλη κοιμάται. Πώς, Βαλεντίνο, εγώ... πώς τα βολεύετε, λίτε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ναι. Όταν ξεκινάει και κλαίει το ένα μικρό, ξεκινάνε όλα μαζί μετά. Να είναι όλα και τα άλλα 2, ναι. Αλλά έχουμε βοήθεια, τη μαμά, τη γιαγιά, ο σύζυγος, όλοι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Πώς προλαβαίνετε, ταΐζετε, κλαίνε, τι κάνετε? Καθένας παίρνει από ένα παιδί. Μοιάζουν μεταξύ τους πολύ. Το φοβερό είναι ότι μου είπαν χθες ότι θέλουν να προσπαθήσουν να κάνουν και 4. Βέβαια. Ναι, Λίτσα. Ναι, αλήθεια. Μπράβο, Λιτσάκι μου. Τώρα μόλις ξεπεταχτούν λιγάκι θα πάμε και για το 4. Να σου πω, όταν κάνει μια γυναίκα. Απέτρεψα. Άμα κάνει μια γυναίκα εξωσωματική και κάνει και δίδυμα ή κάνει ένα παιδάκι, κάνει τρίδυμα, μπορεί μέσα στο τακτό χρονικό διάστημα να ξανακάνει πάλι εξωσωματική? Μπορεί να ξανακάνει βεβαίω. Σε ένα χρόνο, σε 8 μήνες, φτάνει να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά. Δεν υπάρχει κάποιες φορές μπορεί να κάνει 1, 2 και 3 προσπάθειες να βελτιωθεί κάποιος παράγων σπέρματος ή ουαρίου και να μείνει απομόνηση. Εγώ νομίζω ότι είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή του ζευγαριού, Βαλεντίνο. Και της Λίτσας και του άντρα της που είναι ο... Έτσι ακριβώς. Είναι και οι 2 χαρούμενοι. Δεν τους πειράζει καθόλου που κλαίνε ή... Καλά. Όταν έχεις ένα μωρέ προβλήμα, όταν έχεις 3... Ένας χαμός. Και όταν θέλει και 4 η Λίτσα, δηλαδή Λίτσα, τι έχεις να μας πεις εδώ σε εμάς όλες και σε όλο τον κόσμο και στις κοπέλες εδώ που θέλουν να προσπαθήσουν, κάνει κάθε μια πολλές προσπάθειες.
Για να το βάζουν κάτω, να προσπαθήσουν και να έχουν εμπιστοσύνη στο γιατρό τους, όπως είχα και εγώ στον κύριο Παράσο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Μείνετε όπως είσαστε με αυτή Βαλεντινάκο την εικόνα την ωραία με τα τρία παιδιά μέσα για να βγάζω τις φίλες μου από την υπόλοιπη Ελλάδα για να πάρουν κουράγιο, έτσι να σας δούμε. Κλαίει, δεν κλαίει, όχι, χασμουριέται. Θάνος, εσύ τρία παιδάκια δεν έχεις. Εγώ τρία, ναι, τρία αγόρια. Τρία αγόρια. Λοιπόν, όχι τρίδημα. Όχι τρίδημα. Τασούλα. Τασούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Είστε η Τασούλα, μας τηλεφωνείτε. Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, Τασούλα μας. Είστε η τυχερή κυρία η οποία θα προσπαθήσει με τον κύριο Παράσχο για να πάμε για μωρό. Ναι. Πόσες φορές έχετε κάνει προσπάθεια? Δεν έχω κάνει καμία εξωσωματική. Μάλιστα. Τα προβλήματά σας ποια είναι, να σας πει ο κύριος Παράσχος. Είχα κάνει πριν ένα χρονικό διάστημα μια χειρουργική επέμβαση με την ενδομητρίωση που μιλήσαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Που είχατε πει. Ναι. Μου είπαν οι γιατροί που με παρακολουθούσαν ότι η σάλπιγγε και η μήτρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Είχα πιάσει ένα παιδί, αλλά... Είχατε μείνει έγκυος. Ναι, 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 ναι. Αλλά εντάξει, τώρα... Τώρα... Θα ήθελα ένα παιδάκι. Πόσο χρονών ήστανε? 35. Μικρή. Ναι. Η περίπτωση, η ιατρική αυτή που είχε περάσει, τι μας εμποδίζει? Σίγουρα χρειάζεται να κάνει εξωματική, γιατί πιθανώς έχει προβλήματα σοβαρά με τις σάλπιγγες και η ενδομητρίωση και αυτή, mm-hmm. αυτή και μόνο αποτελεί και αυτή σημαντικό πρόβλημα. Συν την ηλικία της που είναι 35 χρονών. Μικρή δεν είναι. Μικρή είναι, αλλά μετά τα 35-36, αν κάποιος προσπαθεί ένα-δύο χρόνια, ίσως είναι καλύτερα να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ενοχλείται ο φίλος μας, τον είδες στη Τασούλα. Ναι. Τον είδε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, είσαι απεσιόδοξη ή αισιόδοξη, αυτό μετράει. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη. Δεν σε ακούω όμως τη φωνή να είσαι αισιόδοξη. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Είμαι και πολύ αγχωμένη τώρα. Γιατί? Όλα αυτά, έτσι που μιλάω μαζί σας με τον κύριο Παράσχο, όλα αυτά με... Μα δεν είδες τα κορίτσια εδώ, κοίτατε ναι, σε όλες. Ναι, γενικά είμαι αχώτης τύπος, πολύ. Ναι, λοιπόν, το άγχος δεν ξέρω αν βοηθάει. Το ξέρω, δεν βοηθάει. Ο κύριος Παράσχος δεν τον ενδιαφέρει, αυτό το ιατρικό το κομμάτι τον ενδιαφέρει. Μου λέει δεν πάνε να αγχώνεσαι και να σκάς. Εγώ ό,τι έχω ιατρικά θα σου κάνω. Έτσι, είναι, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια. Είστε από τις τυχερές μας. Σας εύχομαι με το καλό να κατέβετε στην Αθήνα, βέβαια, να κάνουμε τις εξετάσεις όλες και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Φιλάκια. Να είστε καλά. Όπως είναι, Λιτσάκι, δεν σας κουράζουμε. Η Λίτσα, σας κουράζουμε, Βαλεντίνο. Καθόλου, καθόλου. Όχι, γιατί δίνουμε χαρά και αισιοδοξία σε όλες τις κυρίες οι οποίες αποφασίζουν να κάνουν εξωσωματική. Πάμε στο Ηράκλειο Κρήτης. Και θέλω τη Βάσο, παρακαλώ. Βάσο. Καλημέρα. Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα, Ρούλα, από το όμορφο Ηράκλειο. Με το όμορφο Ηράκλειο που ο καιρός είναι καταπληκτικός, ναι. Δεν ξέρω αν έχει λίγο την ευκαιρία, αλλά καλό είναι. Βάσο μου, να μιλάμε, λέει ο Βαλεντίνο, πιο χαμηλά για να μην ξυπνήσουμε τα τρίδημα. Ναι, δεν βλέπω τηλεόραση, γι' αυτό. Δεν βλέπει τηλεόραση. Είναι στο άλλο δωμάτιο, γι' αυτό. Λοιπόν, να σου πω, Βάσο μου, πες μας εσύ, γιατί θες να κάνεις εξωσωματική, πόσες φορές έχεις προσπαθήσει? Έχω προσπαθήσει 4 φορές. Μάλιστα. Θέλω να κάνω γιατί είναι κάτι που τόνιο τη ζωή μου να αποκτήσω. Πόσο χρονών είστε, Βάσο? Στα 36 ή 2. Ωραία. Δεν έχετε άλλο παιδάκι? Όχι. Είναι δηλαδή το πρώτο παιδί που θέλετε τόσο πολύ να κάνετε? Ναι, έχω μείνει μία φορά έγκυος. Ναι. Με την πρώτη εξωσωματική είχε βγει ένα οάριο, ένα γονιμοποιήθηκε και αυτό έπιασε. Μάλιστα. Και τελικά όταν ήμουν 2 μιλών ήταν άδειο ο σάκος. Ναι. Μετά ξαναέμεινα φυσιολογικά έγκυος χωρίς να το περιμένουμε και ήταν εξομήτρωση στη δεξιά σάλπιγγα. Θα ξεκινήσουμε τώρα, τι λέμε, Βάσο? Βεβαίως. Ε? Είμαι πολύ... Έχω πάρα πολύ όρεξη, δεν έχω κουραστεί καθόλου. Ωραία. Είστε λοιπόν μαζί μας στην ομάδα μας. Κύριε Παράσχο, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, είναι καλές προϋποθέσεις και εδώ. Αυτό που έχω να πω επίσης είναι ότι δεν χρειάζεται οι γυναίκες να κατεβαίνουν στην Αθήνα για να κάνουν όλη την παρακολούθηση. Μπορεί να γίνει τοπικά και στη Θεσσαλονίκη όπως και στο Ηράκλειο. Βεβαίως. Οπότε δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν χρειάζεται να Άρα κύριο, έρχομαι Αθήνα συνέχεια. Οπότε ναι. Θα πετάξει να κάνει τις εξετάσεις της πρώτα και μετά, έτσι. Ναι, ναι. Θα πάρει την αγωγή της για να την κάνει στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη, Βάσο. Θα είσαι και εσύ μία από τις μαμάδες πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλάκια. Να είσαι καλά και το ίδιο έχουμε και για σένα. Να είσαι καλά. Εγώ τελευταία. Πάω στην Πάτρα τώρα. Να μιλήσουμε με τη Μαρία από την Πάτρα. Μαρία από την Πάτρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, ποιος είναι? Είμαι η Μαρία. Γεια σας, Μαρία μας. Τι κάνετε? Πολύ καλά. Μας βλέπετε. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Ναι.
Και για την προσφορά που κάνετε και στα προβλήματα που είσαστε κοντά στον πρόσωπο. Να είστε καλά. Πόσο χρονών είστε, Μαρία? 46. Α, είστε 46. Ναι. Εδώ στην περίπτωση αυτή να πούμε λίγα πράγματα για να καταλάβουμε κι εμείς οι γυναίκες που μεγαλώνουμε. Μαράκι μου, πίσω λεπτάκι. Για πείτε μας, κύριε Παράσχο. Είχαμε πει και νωρίτερα ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία, όσο αυξάνεται το όριο της ηλικίας, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες εξετάσεις, να δούμε πώς δουλεύουν οι οθήκες, πώς είναι η μήτρα και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Πόσες φορές έχετε προσπαθήσει, Μαρία? Δεν έχω προσπαθήσει. Έχω παντρευτεί εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Είχα κάνει κάποιες γυναικολογικές εξετάσεις. Θα τα πείτε με τον γιατρό αυτά. Μου είπαν ότι είχα κύστη στις οθήκες. Μάλιστα. Δεν έχετε ούτε παλιότερα, έχετε συλλάβει, έχετε μείνει έγκυος? Όχι, όχι. Όχι, ποτέ δηλαδή. Ναι, ναι. Ποτέ δεν έχετε. Ποτέ. Λοιπόν, θα σας δει ο γιατρός και θα δούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... να είστε καλά, να είστε καλά, επίσης γραμμή. Και έχουμε από Γιαννιτσά τη Δήμητρα. Πόσες έχουμε, 9 κυρίες θα προσπαθήσουν. Πάμε στα Γιαννιτσά λοιπόν να βγάλουμε τη Δήμητρα. Δήμητρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Πάρα πολύ καλά, πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και στον γιατρό. Στον κύριο Παράσχο. Και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, βλέπουμε τα μωρά φατσαφόρα, βλέπεις, ναι, τα τρίδημα. Πώς είναι τα Γιαννιτσά, ο καιρός, η... Έχει συννεφιά σήμερα. Συννεφιά. Και εδώ στην Αθήνα τα ίδια είναι. Συννεφιά. Να σας μας πείτε λοιπόν εσείς πόσες φορές έχετε προσπαθήσει. Λοιπόν, εγώ είμαι 17 χρόνια παντρεμένη. Ναι. Είμαι 36 ετών. Ωραία. Και έχω προσπαθήσει 4 φορές με εξωσωματική. Ναι. Αλλά πριν την εξωσωματική είχα μείνει κι εγώ έγκυος. Μάλιστα. Έφτασα μέχρι την 28η εβδομάδα. Ναι. Και από προεκλαμψία έχασα το μωρό. Θάνο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη, ναι. Ναι, όχι το να μείνει έγκυος, το ότι συνέβησαν αυτό. Αυτά. Ναι. Προφανώς είχε υπέρταση, συνέβησαν κάποια πράγματα, φαντάζομαι, και δεν ξέρω ακριβώς τι είπε η κυρία, αν αυτό έγινε πριν τη γέννηση, μετά τη γέννηση. Πάντως η προεκλαμψία είναι μια δύσκολη κατάσταση της εγκυμοσύνης και θέλει ιδιαίτερη παρακολούθηση. Αυτό δεν σημαίνει όμως.